Ο Αλμυρό φιλοξένησε την προοδευτική στο Γάζι με στόχο την επιστροφή στα Τρίποντα και είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία στο 17 με το σου του Κοντογιάννη πολεμική θέση να είναι άστοχο. Ενώ ακόμη μεγαλύτερη στιγμή ήταν αυτή στο 19 με τον Καστελιανάκη να σουτάρει αυτή τη φορά και το δοκάρι να του στερεί τον γκολ. Στα επόμενα λεπτά η ομάδα του Κορυδαλού είχε ευκαιρία αρχικά με τον Σταθόπουλο και στη συνέχεια λίγο έλλειψε να κάνει την ζημιά στον Αλμυρό. Με το ψιλοκρεμαστό σου του Βουργουντζή να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι τη στο τι μεγάλε ευκαιρίε. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αναζητούν τον κόλ που θα του έβαζε σε θέση οδηγού στο παιχνίδι. Στο 57, ένα σουτ του Καστελιανάκη δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Ενώ στο 66, μεγάλη ευκαιρία όταν ο Ρέγες έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια με την μπάλα να φτάνει στον που σούταρε από πολύ κοντά την μπάλα να κοντράρει στους αμυντικούς για να καταλήγει κόρνερ. Στο 68 ξανά ο Ρέγες ήταν πρωταγωνιστής σε μια σημαντική ευκαιρία για τον Αλμυρό, με την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα, όπως έγινε και στο 87 με τον Καστιλιανάκη, να σπαταλά μια από τις τελευταίες καλές στιγμές για τον κόλ της νίκης και το 0-0 να παραμένει ως το τελικό σφύριγμα.